Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε αδελφοί εν Χριστώ, χαίρετε όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μας, τα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μια νέα εκπομπή σήμερα μαζί σας για τη σπουδαιότητα της Θεοτόκου, για το υπερπάν πρόσωπο μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι το πρόσωπο της Αϋπαρθένου Μαρίας, της Κυράς των Αγγέλων, της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Εις πείσμα των αιρετικών, η Παρθένος εγέννησε και έμεινε αϋπάρθενος. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά το βλέπουμε κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, όπου προφητεύεται η Παναγία. Προφητεύεται, όσο και αν φαίνεται περίεργο, στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι προσδοκία και μυστήριο η γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού, που γιορτάζει και πανηγυρίζει ο χριστιανισμός και ολόκληρος ο κόσμος, έχει το θεμέλιό της στην ενανθρώπιση του Λόγου και Θεού. Πολλοί αρνήθηκαν και είπαν ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γέννηση του Χριστού ο Παρθένο. Αρνήθηκαν τη θεότητα του Χριστού, αρνήθηκαν το Ευαγγέλιο του και έζησαν σαν να ήταν στην εποχή της ιδωλολατρίας. Όμως, αν δεν τους έχει κλείσει με βουλοκαίρι τα αυτιά ο διάβολος, θα ακούσουν πώς φροντοφωνάζει για τον Χριστό η αρχαία εποχή με φωνή γεμάτη προσδοκία και γλυκιά προσμονή. Και όχι μονάχα τα στόματα των προφητών που προφητεύουν τον ερχομό και τη γέννηση από την Παρθένο, αλλά και άλλοι. Δια τούτο, δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων, ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτό σπάζει κόκαλα, δηλαδή αυτό μας δείχνει ότι ο Ισαΐας, εμπνεόμενος από το Πνεύμα του Θεού, μιλάει για τη γέννηση του Ιησού Χριστού και λέει ότι θα είναι παιδίον Θεός, ο Θεός με θυμών. Ας δούμε όμως σιγά σιγά όλα αυτά να εξελίσσονται και τι σημαίνουν όλα αυτά. Κάποιος φίλος, ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό, μας έλεγε ότι επικρατεί μια άποψη στο εξωτερικό ότι όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι δηλαδή, προτεστάντες και καθολικοί και όλα αυτά. Και όμως, αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν μέχρι 90% οι μεικτοί γάμοι, εντούτοις, από εδώ και στο εξής, διαφημίζεται η αλήθεια της Ορθοδοξίας. Και θα δούμε σε λίγο, σε πολύ λίγο καιρό, μέσα σε λίγες δεκαετίες, θα δούμε πώς θα μάθει ο κόσμος για την Ορθοδοξία και πως αυτή είναι η ακαινοτόμητη πίστη, η ορθή άποψη του χριστιανισμού, που δεν έχει όμοιο στον κόσμο, διότι διατηρώντας τη γλώσσα, φέροντας τη γλώσσα αυτή μέχρι το 2000 εδώ και 4 και 6 και 8 και 10, τι θα δούμε, ότι συντελέστηκε ένα θαύμα. Έμεινε ακαινοτόμητος ο Λόγος του Θεού με το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, το οποίο κρατήσαμε μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι. Και αν παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο στο εξωτερικό και αν εκεί τα πρόβατα είναι ερημένα, μη έχονται απειμένα, όπως μας λέει και άλλος προφήτης, και αν αισθανόμαστε μεγάλη θλίψη για μερικούς στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την αξία της Ορθοδοξίας και ραγίζει η καρδιά μας, και ραγίζει η καρδιά κάθε Ορθόδοξου Έλληνα, όταν βλέπουμε να εξισώνεται η Ορθοδοξία με τα άλλα δόγματα και ότι δήθεν και οι άλλοι έχουν εκκλησία, και πόσες εκκλησίες έχει ο Χριστός. Και πολλοί ντρέπονται να το πούνε ότι είναι Έλληνες και Ορθόδοξοι, αλλά στο εξωτερικό επικρατεί μια άποψη ότι όλοι είμαστε χριστιανοί και όλοι είμαστε το ίδιο. Και έχουν κόμπλεξ εδωτερότητος οι Έλληνες στο εξωτερικό, δυστυχώς, ενώ θα πρέπει να τους φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι το ανώτερο έθνος, αυτό που σταματάει το χρόνο και αυτό που
κράτησε σαν κόρη οφθαλμών όλα εκείνα τα οποία έδωσαν οι αρχαίοι, η αρχαία εκκλησία, είμαστε το έθνος το ελληνικό και η ορθόδοξη όλων των άλλων λαών. Και η αληθινή θρησκεία, η αυθεντική, 100% καθαρή, είναι η ορθοδοξία. Πώς θα το πούμε και σε πόσους τόνους να το φωνάξουμε αυτό και να έρθουν εκείνοι που αμφιβάλλουν γι' αυτό, να τους δώσουμε τα πιστήρια και τις αποδείξεις ότι πραγματική αρχαία εκκλησία και μοναδική εκκλησία του Χριστού και μία πίμνη είναι η Ορθόδοξη γενικά. Ας δούμε όμως μια προφητεία, όπως έχουμε πει, που λέγεται στον Παράδεισο, για να μπούμε στο θέμα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Μια παράδοξη προφητεία μας αναφέρει ο Μωυσής στην πρώτη στη Γένεση, που λέει ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντος, του Όφεως, δηλαδή του Σατανά. Και όταν ακούγεται η λέξη σπέρμα γυναικός και ιατρικός πια, δεν μπορεί να εννοηθεί αυτό το πράγμα. Διότι αυτός ο υπαινιγμός του σπέρματος της γυναικός είναι η γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου. Διότι ο Χριστός δεν είναι σπέρμα ανδρός, δεν είναι υιός ανδρός, κάποιο ανδρός, ανεξάρτητα αν μας λέει ότι ο Ιωσήφ είναι ο πατέρας του, ο νομικός πατέρας, όχι ο κατασάρκαν πατέρας. Γι' αυτό και η Παναγία δεν έχει έρθει σε επαφή με άνδρα. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι αιρετικοί. Όλοι εμείς, αγαπητοί φίλοι, είμαστε παιδιά δύο ανθρώπων. Ενός ανδρός και μιας γυναικός. Ο άνθρωπος λοιπόν, από όσο ξέρουμε, γεννιέται από δύο σπέρματα. Από δύο, ας πούμε τώρα, κύτταρα, τα οποία προέρχονται από τον πατέρα και από τη μητέρα μας. Όλοι λοιπόν έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία της ενώσεως των δύο αυτών, του μητρικού και του πατερικού γόνου. Και εκεί γίνεται μια μίξη, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να πει, πάμε σε ένα λίγο ιατρικό θέμα, αλλά έχει πάρα πολύ σημασία για εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους σήμερα, να το ξέρουν αυτό, έχει πολύ σημασία να το πούμε, να πούμε ότι όταν αναμειγνύονται δύο κύτταρα και όχι ένα, διαμητώσεως, όπως λένε ο κλονισμός ή η κλωνοποίηση, αλλά τα δύο αυτά κύτταρα είναι χρήσιμα, διότι τις αρρώστιες του ενός τις καλύπτει το άλλο. Τα κληρονομικά βεβαρημένα γονίδια που έχει ο ένας γόνος καλύπτονται από τα υγιή γονίδια που έχει ο άλλος. Αυτός είναι ο νόμος που έχει βάλει ο Θεός, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην γεννιούνται με τα ελαττώματα των προγόνων τους, αλλά να γεννιούνται με τα προτερήματα συνήθως των προγόνων τους και να επικαλύπτονται οι βλάβες οι οποίες υπάρχουν στο γονιδιακό υπόστρωμα του ενός ή του άλλου γονέα. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση αναγκαστικά δεν θα μπορέσει να καθαρίσει τους νοσηρούς γόνους, τα νοσηρά γονίδια που έχει μέσα ο ένας άνθρωπος. Αν όμως γίνει μίξη δύο ανθρώπων, τότε συμβαίνει κατά παραχώρηση Θεού και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ιατρικώς αυτό και σας το εγγυώμαι ότι είναι πραγματικά ιατρική αλήθεια αυτή, ότι βελτιώνεται ο νέος άνθρωπος, διότι οι βλάβες του ενός γονιδιακού τύπου επικαλύπτονται από τις βλάβες του άλλου. Δηλαδή, αν μια μητέρα έχει μεσογειακή αναιμία, ας υποθέσουμε, που είναι πάρα πολύ βαρύ στίγμα και μπορεί να γεννήσει ένα παιδί συγγνώμη, με μεσογειακή αναιμία. Αν ο πατέρας όμως έχει υγιές στίγμα, τότε το παιδί θα βγει πολύ καλύτερο από τη μητέρα του όσον αφορά το αίμα, την εικόνα του αίματός του. Δεν θα έχει αυτή τη βαριά αναιμία και οι γιατροί που μας ακούνε το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, και έτσι γίνεται μια καλύτερη στο νέο άνθρωπο, ανακατάταξη των δύο αυτών γονιδιακών υλικών. Τα χρωμοσώματα και οι τύποι των διαφόρων γόνων, γονιδίων. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, όπως είπαμε, σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επεμβάσεις διαφορετικού
αυτοί που ή θέλουν να γεννήσουν αποκλειστικά από το δικό τους μόνο γονιδιακό υλικό άλλον καινούριο άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι κλειδωμένα μυστήρια αυτά και δεν πρέπει με πολύ μεγάλη έτσι δέος και σεβασμό να μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα μυστήρια του κυττάρου, τα οποία έχει θεσπίσει ο Θεός για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει και η σοφία του έχει αναλάβει να επιτελέσει. Οπωσδήποτε αυτά τα πράγματα θα φανούν στο μέλλον και θα μικρύνει η δόξα της επιστήμης πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Χριστός λοιπόν είναι γόνος ενός ανθρώπου και ονομάζεται Υιός ανθρώπου γιατί, κατ' εξαίρεση οπωσδήποτε, κατά θαυμαστή επέμβαση του Θεού έγινε μόνο από τα κύτταρα, από το κύτταρο της Παρθένου, η γέννηση του Χριστού. Και αυτό είναι το μέγα μυστήριο το οποίο ο Θεός μας το αναφέρει μέσα στο Ευαγγέλιο του και υπάρχουν ψαλμοί οι οποίοι είναι χριστολογικοί, δηλαδή αναφέρονται στο Μεσσία. Ο Θεός λοιπόν σε ένα ψαλμό απευθύνεται προς το Μεσσία, το Χριστό, το 1000 περίπου π.Χ. γράφεται αυτός ο ψαλμός και προφητικός τι λέει ο Δαβίδης αυτό το ψαλμό. Ας το προσέξουμε. Λέει ο Θεός μιλώντας στο Χριστό παράδοξα λόγια τα οποία ήταν αδύνατο να έλθουν στη διάνοια κάποιου κοινού θνητού ανθρώπου, αλλά τα έδωσε σε έναν καθαρό προφήτη ο Θεός, όπου ακούμε να λέει στο δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ: Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, εγώ σήμερα γεγέννηκά σε, είσαι δικός μου Υιός εσύ, ο Μεσσία, προσέξτε το αυτό, και εγώ ο Θεός σήμερα εν χρόνο σε εγέννησα. Μυστηριώδη λόγια, αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης βλέπουμε τον ισχυρό αυτό λόγο. Δικός μου Υιός είσαι εσύ. Δεν είσαι Υιός κανενός άνδρος. Διαχωρίζει τη θέση του Ιωσήφ όσον αφορά το νομικό πρόσωπο και το ουσιαστικό. Δεν είσαι λοιπόν γεννημένος από άνδρα, είναι σαν να λέει, αλλά είσαι εγώ, δικός μου γιος είσαι εσύ, διότι εγώ σήμερα σε γέννησα. Είναι η μέρα της συλλήψεως δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Ανυπάρθυνο Μαρία. Εγώ λοιπόν ο Θεός, λέει ο ψαλμός, με την παντοδυναμία μου σε σχημάτισα από τα αίματα της Παρθένου και σε έφερα στον κόσμο. Για δέστε, γιατί η σύλληψη και η γέννηση του Χριστού ως ανθρώπου, το ρόλο του ανδρός κατά κάποια έννοια έπαιξε ο ίδιος ο Θεός. Διότι και ο Άγιος λέει επισκιάσεις πνεύμα Άγιον. Τι σημαίνει πνεύμα Άγιον, Θεός σημαίνει. Να και από εκεί βγαίνει ότι ο Θεός είναι και το πνεύμα του Άγιον είναι Θεός. Και δεν θα μπορούσαν αυτά τα λόγια να πάνε στη διάνοια ενός ποιητή, ενός προφήτη, οπουδήποτε, εάν δεν είχε επέμβει αυτή η χάριση προφητική του Αγίου Πνεύματος να του τα εμφυτέψει μέσα στη διάνοιά του. Διότι μιλάει ο Θεός τώρα στο Μεσσία Χριστό σαν άνθρωπο. Διότι ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι γεγημένος προ υπάρξεως κόσμου. Εν χρόνο τώρα όμως λέει ότι σε γεννάω και δεν είσαι κανένας αλλουνού Υιός, αλλά εγώ σε γέννησα σήμερα εν χρόνο. Εγώ, ο Θεός, Πατήρ, με την παντοδυναμία μου, σε σχημάτισα από τα αίματα τα αγνά της Παρθένου, δίχως σπέρμα ανδρός, και σε έφερα στον κόσμο ως άνθρωπο. Κοιτάξτε, τι σημαίνουν αυτά τα μυστηριώδη λόγια, αλλά και ο 44ος ψαλμός, 44ος ψαλμός είναι και αυτός γεμάτος από μεγαλείο και μυστήριο.
αν τον δείτε αυτόν τον ψαλμό, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, είναι σαν να είναι το άσμα των ασμάτων σε μια σύμπτυξη, θα λέγαμε, στο 44ο ψαλμό, διότι η Γραφή, η Αγία Γραφή παραλαμβάνει μες στους προφήτες όλα αυτά τα γρυφώδη πράγματα τα οποία φανερώνουν για τους νουνεχείς και φωτισμένους ανθρώπους την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Και είπαμε ότι υπάρχουν 330 επίσημα διαγνωσμένες προφητείες και ψήγματα προφητιών της γενέσεως του Χριστού και του τρόπου της γενέσεως και του τρόπου του μεγαλώματος και της εξελίξεώς του και του τρόπου του θανάτου και του σταυρικού του θανάτου σε πάρα πολλά άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και στο 44 ψαλμό βλέπουμε εκεί που λέει «Εξελέξατε η καρδία μου νόμων αγαθών» κλπ. Και η γλώσσα μου κάλαμον γραμματέως οξυγράφου, λέει, ωραίος κάλλι υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη η χάρη εκχυλαίων σου και λοιπά. Άμα προσέξει κανείς καλά μέσα σε αυτό τον ψαλμό, θα δει ότι εμφανίζονται και τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Μυστηροδός και γρυφωδός για τις παλιές εποχές αυτή η ερμηνεία. Σε ένα άλλο σημείο του ψαλμού διαβάζω ότι ήρθε η βασίλισσα εκ δεξιών σου, περιβεβλημένη, πεπικυλμένο φόρεμα, και όλη η δόξα του βασιλέως έσωθεν και αυτή πεπικυλμένη και περιβεβλημένη. Ο βασιλεύ Θεέ, εις τα δεξιά σου παρέστη και κάθισε τιμητικός η βασίλισσα. Τι μυστήρια, ντυμένη στα ολόχρυσα και στα πολύχρωμα. Όλη η δόξα, λέει ο ψαλμός, και όλο το μεγαλείο της θυγατέρας του βασιλέως είναι εσωτερικό και έγκυται στην αρετή της. Αυτά τα στολίσματα δηλαδή που περιγράφει είναι η αγιώτης της Παρθένου Μαρίας. Είναι τα εγκόμια που παρουσιάζει ο ψαλμοδός για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, και ο βασιλεύς φυσικά είναι ο Θεός, ο βασιλέος των βασιλευόντων, μου αρέσει την αποκάλυψη, και ο Κύριος των κυριευόντων. Μην ξεχνάμε δηλαδή τους τίτλους που εμφανίζουν οι προφήτες, αλλά και ο Μέγας Ιωάννης της Αποκαλύψεως, ο πιστός μαθητός του Χριστού που στάθηκε κάτω στο σταυρό του, ο οποίος έγραψε το μεγαλύτερο και υψηλότερο Ευαγγέλιο, αλλά και ο Δαβίδ που ψάλλει το μεγαλείο, το υψηλό μεγαλείο του Χριστού, της θεότητος του Χριστού, και μυριάδες, μυριάδων αγγέλων, λέει, δορυφορούσιν, δηλαδή γύρω από σένα εμφανίζονται εκατομμύρια άγγελοι, μυριάδες μυριάδων, και η βασίλισσα η οποία στέκεται, δηλαδή παρίσταται στα δεξιά σου, διότι δεξιά του Χριστού πράγματι είναι πάντοτε η Παναγία. Και ποια είναι εκείνη που στέκεται στα δεξιά του Δεσπότη Χριστού? Είναι για η Παρθένος Μαρία, η Παναγία μας. Τι σημαίνει βασίλισσα? Νύφη του βασιλέως. Δηλαδή θα λέγαμε σύζυγος, αλλά με την έννοια την πνευματική, σύζυγος του Θεού. Άλλο μυστήριο τώρα αυτό. Έχει ο Θεός σύζυγο? Πώς παρουσιάζεται εδώ η σύζυγος? Παρουσιάζεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Με την πνευματική βέβαια έννοια και σκοπιά βλεπόμενο, και παράδοξα μας φαίνεται παράδοξος ότι παρουσιάζεται και θυγάτηρ και κυρία του βασιλέως, και θυγάτηρ του βασιλέως. Τι παράξενα πράγματα, θα μου πείτε αγαπητοί φίλοι, είναι τούτα που γράφονται μέσα στους ψαλμούς. Γιατί είναι βασίλισσα η Παναγία? Διότι γεννά τον Υιόν του Θεού. Είναι Θεοτόκος. Είναι και κυρία του Θεού, γιατί στέκει πάντοτε στα δεξιά του Δεσπότου. Και την ονομάζει μέσα στους ψαλμούς νύμφη ανυμφευτό, όπως και η ψαλμωδή της Εκκλησίας στα εξαίσια ποίηματα της Εκκλησίας μας αναφέρεται «Χαίρε νύμφη ανύμφευτό», όπως ξέρουμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας, διότι η Παναγία είναι
η νύμφη η ανύμφευτη, διότι ποτέ δεν είχε παντρευτεί άνθρωπο και ο Ιωσήφ δεν είναι το πραγματικός σύζυγος της Παρθένου. Ξέρουμε την ιστορία του Ιωσήφ, ότι ετοιμάστηκε να τη διώξει, εντελέστηκε την κοίησή της, αλλά στον ύπνο του είδε άγγελο Θεού, αγγελιοφόρο, και του είπε ότι πρόσεχε, διότι εσύ καλείσαι να παίξεις το ρόλο της προστασίας του παιδιού, το οποίο γεννήθηκε άνωθεν από το Θεό, είναι γεγεννημένο. Και όταν Ιωσήφ κατάλαβε όλα αυτά τα πράγματα, είπε γέννητο το θέλημά σου, όπως είπε και η Παρθένος, γιατί κατάλαβε ότι ο Χριστός γεννιέται με τη δύναμη του Θεού. Τα του ανδρός ετέλεσεν ο ίδιος ο Θεός. Για να συλληφθεί στην κοιλία της Παρθένου ασπόρος, διότι είναι πνευματική νύμφη του Θεού και πνευματική σύζυγος του Θεού. Κοιτάξτε πόσους τίτλους, με πόσους τίτλους τη στολίζει ο Λόγος του Θεού και με πόσους υπαινιγμούς την αθετούν και την ετοιμάζουν οι αντιορθόδοξοι και οι αιρετικοί. Είναι δυνατόν όμως να πάνε στη διάνοια των ανθρώπων ένα τέτοιο λεξιλόγιο που να ονομάζεται η Παναγία θυγατέρα του βασιλέως και βασίλισσα νύμφη του βασιλέως? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να υπενήσονται, αν ήταν ανθρώπινα, το πρόσωπο της Παρθένου? Άρα μέσα από αυτές τις προφητείες βλέπουμε την αλήθεια των γεγονότων, τα οποία ολοφάνερα για εκείνους που ψάχνουν την Αγία Γραφή, έτσι, και οι πατέρες Άγιοι της Εκκλησίας έχουν σφραγίσει τα λόγια αυτά, ότι πράγματι η Παναγία είναι προφητευμένη. Όχι μόνο ο Χριστός είναι προφητευμένος, όχι ο πρόδρομος μόνο είναι προφητευμένος, αλλά κυρίως η Παναγία είναι προφητευμένη. Μετά τον Χριστό, το πιο προφητευμένο πρόσωπο είναι η Παναγία. Είναι νύμφη και σύζυγος και μητέρα του αυτού ανδρός. Του Δεσπότη και του Κυρίου, λέει, το Κύριος με κεφαλαίο, που σημαίνει Γιαχβέ, για εκείνους που δεν ξέρουν τι σημαίνει. Η Παναγία είναι και θυγατέρα του Θεού, η πιο εκλεκτή από όλες τις θυγατέρες του Θεού. Άκουσε θυγατέρ και κλείνον το ου σου, λέει, και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει βασιλεύσεις κλπ. Είναι και θυγατέρα, κόρη δηλαδή του Θεού, αλλά είναι και νύφη του Θεού με έννοια ειδική, διότι συνέλαβε και γέννησε με τη δύναμη του Θεού, όχι με τη δύναμη κάποιου ανδρός. Και μητέρα του Θεού, διότι γέννησε τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και λέγεται Θεοτόκος, πράγμα που το αρνούνται οι αιρετικοί. Πολλοί αιρετικοί λένε ότι δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος, και έγινε ολόκληρη, έτσι, μάχη μέσα στην Εκκλησία τότε, τον καιρό εκείνο που εμφανίστηκε η αίρεση των αντιθεοτοκικών ή των χριστοτοκικών.
αλλά και στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε μια άλλη μεγαλειώδη προφητεία για την εκπαρθένου προέλευση του Ιησού Χριστού. Είναι ζωντανό στη μνήμη μας αυτό που είχαμε πει για τον βασιλέα Ναμπουχοδονόσορα, ο οποίος είδε ένα εκπληκτικό όνειρο και φοβήθηκε το όραμα του Ναμπουχοδονόσορος, ο οποίος είδε στον ύπνο ένα τεράστιο άγαλμα μέσα σε μια πεδιάδα που η κεφαλή του αγάλματος ήταν χρυσή και το στήθος του αγάλματος ήταν μαζί με τα χέρια από ασήμι, ασημένια, αργυρά όπως μας λέει μέσα, άργυρο σημαίνει ασήμι δηλαδή. Η κοιλιά και η μυρί του αγάλματος προέρχονταν από το χαλκό, είναι και οι εποχές, η χρυσή εποχή, η αργυρά εποχή, η μπρούτζινη εποχή, η εποχή του χαλκού δηλαδή, έτσι. Και τα πόδια λέει ήταν σιδερένια, εν μέρη από σίδερο και εν μέρη από πυλό, λάσπη. Όχι λάσπη, μάλλον κεραμικό θα λέγαμε σήμερα όπως το λέμε εμείς, κεραμίδι. Χρυσός, άργυρος, χαλκός, σίδηρος και τελευταίο υλικό στα πόδια του αγάλματος που εξιστορίζει, μάλλον απεικονίζει την ιστορία όλης της ανθρωπότητας. Είναι οι εποχές αυτό το άγαλμα. Και όπως δεδένει η δύναμη, ο σίδηρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σφιχτό στοιχείο με τον πυλό, με τα πύληνα, βάλτε το σίδηρο μέσα σε πύληνα, αν σπάσουν τα πύληνα, χρηματίζεται και φεύγει και ο σίδηρος. Λέει ότι είδες εκεί πέρα, λέει εκεί, καθώς καθόσουν στην πεδιάδα και έκπληκτος έβλεπες αυτό το τεράστιο άγαλμα, θα ήταν καλό να γίνει κινηματογραφικό έργο αυτό, γιατί κάνουν τόσες χιλιάδες αηδίες κινηματογραφικές, αγαπητοί φίλοι, και δεν μπορούν να κάνουν ένα πραγματικό και αληθινό από την Παλαιά Διαθήκη ένα ωραίο φιλμ, να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, με το φωτισμό του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού. Είδε λοιπόν ο Ναμπουχοδονόσορας ξαφνικά ότι μια πέτρα ξεκολλάει από το βουνό από απέναντι και έρχεται με φοβερή δύναμη επάνω στο άγαλμα και το σπάει, το διαλύει. Και σε μια στιγμή, όπως αυτό το τεράστιο βουνό κόπηκε αυτό το λιθάρι, δηλαδή αποσπάστηκε κυριολεκτικά το λιθάρι αυτό, άνευ χειρών, δίχως να μεσολαβήσουν χέρια ανθρώπου, η πράξη ανθρώπου. Δηλαδή δεν υπήρχαν εκεί λατόμοι να το κόψουν το βουνό, με τον τρόπο που το κόβανε βέβαια στην παλαιά εποχή, δεν ξέρουμε πώς. Αλλά αυτό το άνευ χειρών παίζει μεγάλη σημασία, διότι το άγαλμα μεν της ιστορίας γίνεται σκόνη, η πέτρα όμως η οποία χτύπησε το άγαλμα διωγγώνεται και μεγαλώνει και πιάνει, λέει, όλο τον κόσμο και όλη την όραση του βασιλιά. Γι' αυτό συμβολικός ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος κάνει σκόνη τις βασιλείες όλων των άλλων βασιλέων, ηγετών, πρωθυπουργών, όπως θέλετε, μην κολλάμε στη θέση της λέξης βασιλεύς, το αναφέρουμε δίχως να έχουμε καμία πολιτική, έτσι είμαστε πάνω από τα πολιτικά αυτή τη στιγμή. Αλλά οι παλιοί βασιλείς λεγόντουσαν αργότερα ηγεμόνες, μετά γίνανε αυτοκράτορες, imperior όπως λένε, κέσαρες, και σήμερα λέγονται πρωθυπουργοί, οι εκλεκτοί άρχοντες ας πούμε κλπ, πρόεδροι δημοκρατίας κλπ. Και αυτοί οι άρχοντες είναι υπό την έννοια του βασιλέως. Αν ήταν στην αρχαία εποχή θα λεγόντουσαν βασιλείς. Και μάλιστα αυτή η προφητεία διασταυρώνεται με τον λίθο που οικοδόμησαν ή μάλλον απέρριψαν οι οικοδομούντες, και έγινε αυτός, λέει, ο λίθος εις κεφαλήν γωνίας. Δηλαδή έγινε το αγκονάρι που στρίφτηκε πάνω ένα τεράστιο οικοδόμημα. Ποιο? Το οικοδόμημα του χριστιανισμού. Ο Χριστός είναι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασα οι οικοδόμοι του Ισραήλ, βλέπε Φαρισαίοι και τον εσταύρωσαν. Οι αρχιερείς δηλαδή τον αποδοκίμασαν. Αυτοί οι οποίοι ήταν, έπρεπε να διαφωτίζουν το λαό και να λένε ότι πραγματικά αυτός είναι που ήρθε για να μας σώσει ως σωτήρι της ανθρωπότητας και λυτρωτής. Αυτοί οι ίδιοι που κρατούσαν τα Ευαγγέλια στα χέρια τους, αυτοί οι ίδιοι όταν ήρθε ο Μεσσίας τον απέρριψαν και είπανε ότι είναι πλάνος, απατεώνας και χίλια δυο άλλα, άνθρωπος του διαβόλου, Βελζεβούλ
και τον σταύρωσαν. Εκείνοι που είχαν μπει για να προσέχουν τα πρόβατα, εκείνοι επρόδωσαν. Εκείνοι έκαναν το χειρότερο κακό που μπορούσε να γίνει, δηλαδή να σταυρώσουν το Μεσσία, να σταυρώσουν αυτόν ο οποίος ήρθε να σώσει τον κόσμο. Φοβερά πράγματα και προφητευμένα βέβαια. Και πολλές φορές απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ευνοημένοι από το Θεό να κάνουν το καλό, αντιθέτως κάνουν το κακό. Κάποτε είπε κάποιος, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες? Ποιος θα μας φυλάξει από τους ψευδοποιημένες, τους ψευδοπροφήτες που έχουν συσσωρευτεί, ψευδοπροφητεία στην εποχή μας κάνει θράψη? Θα μας προφυλάξει βέβαια η δύναμη του Θεού. Θα μας προφυλάξει η Εκκλησία μας, κυβωτός της αληθείας. Το μεγαλύτερο πρόσωπο λοιπόν της ανθρωπότητας, ο Ιησούς Χριστός, απορρίπτεται σαν ακατάλληλος λίθος για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτός όμως που έγινε, απορρίφθηκε, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγεται λίθος και ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι ο λίθος στον οποίο η πέτρα στην οποία όποιος χτίσει το σπίτι του επάνω σε αυτήν θα είναι σταθερό και θα περάσουν οι τυφώνες, θα περάσουν οι βροχές και οι ποταμοί και δεν θα το πειράξουν, το σπίτι θα μείνει ακλόνητο. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι σαν εκείνους οι οποίοι χτίζουν πάνω στην άμμο. Άρα λοιπόν πέτρα, βράχος και όρος είναι έννοιες που αρμόζουν στον προσδοκόμενο Μεσσία. Αυτός ο λίθος λέει μετά, του εξηγεί ο Δανιήλ του Ναβουκοδονόσορα, ότι κάλυψε όλη τη γη. Αφού συνέντριψε το άγαλμα της ιστορίας, δηλαδή αφού κατέριψε όλες τις ανθρώπινες βασιλείες, και όντως έτσι έγινε, έγινε ο βασιλεύς των βασιλέων. Και το σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτά που λέμε σήμερα, για την Παναγία μας δηλαδή, λέει ότι ο λίθος απεκόπει, απεσπάστη από το όρος, αλατόμητος, δίχως χέρια δηλαδή, λατόμου ανθρώπου, ο οποίος θα τον απέκοπτε από τον όρος. Και τι σημαίνει όλα αυτά? Ότι ο Χριστός προήλθε από την Παναγία χωρίς να μεσολαβήσει τι? Ανθρώπινος παράγων. Χωρίς να υπάρξει σχέσεις ανδρός και γυναικός. Το ότι ο Χριστός προήλθε άνευ ανδρός και προήλθε μόνο εξ της Παρθένου, μας το λέει, όπως είπαμε, και η πρώτη προφητεία περί του Χριστού στον Παράδεισο, που λέει εξ σπέρματος γυναικός και μόνον. Είδατε με πόσο όμορφο τρόπο παρουσιάζονται και διασταυρώνονται τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης για να δούμε και τον Χριστό ανάγλυφα ως Μεσσία, αλλά και την ίδια την Παναγία. Διότι ο λίθος λέει που απεσπάστη άνευ χειρός από το όρο το αλατόμητο, εννοεί ότι μόνο ο Θεός τον απέσπασε, ο Θεός δηλαδή εγέννησε αυτόν τον λίθο που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, αυτός που περίμενε η προσδοκία των εθνών. Και αυτό παίζει μεγάλη σημασία, διότι εκεί διαβάζουμε το πώς έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και δένουν και γίνονται σαν ένα παζλ που έχουν τα παιδιά, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας όπως ακριβώς είναι.
Αυτό λοιπόν το puzzle δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μία προφητεία η οποία δένει και εναρμονίζεται και κολλάει όπως το puzzle πάνω στην άλλη και σχηματίζονται όλο αυτό το μοσαϊκό, τα πετραδάκια που αποτελούν το πρόσωπο του Χριστού. Φανταστείτε ένα μοσαϊκό το οποίο βάζει πετραδάκι, πετραδάκι πάνω του και σχηματίζεται το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι οι προφητείες. Μήπως και ο Εζεκίλ, να πάμε τώρα σε έναν άλλο προφήτη μεγάλο, ο οποίος περιγράφει ένα τεράστιο ναό, ο Εζεκίλ. Διότι τέτοιος ναός όπως τον περιγράφει ο Εζεκίλ, σαν υλικό κτίσμα, δηλαδή σαν μια κατασκευή ανθρώπινη, δεν υπήρξε ποτέ. Δεν μιλάμε για το, παραδείγματος χάρη, για τον πύργο της Βαβέλ, ο οποίος ήταν πραγματικό της και αποδεικνύεται ότι ήταν πραγματικό της. Αλλά ενιγματοδός κάπως ο Εζεκίλ μιλάει για έναν τεράστιο ναό. Και στην προφητεία του Εζεκίλ αυτός ο ναός είναι η εκκλησία. Διότι και ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι είμαστε εμείς ναός Θεού εστέ. Το σώμα του ανθρώπου είναι η κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το σώμα έχει πολύ μεγάλη αξία. Πιο μεγάλη αξία από την Εκκλησία έχει το σώμα του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, γκρεμίσατε τον ναόν και στις τρεις ημέρας οικοδομώ. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Ιωάννης, εννοούσε το σώμα του ο Χριστός. Εννοούσε το σώμα του. Και όλοι μας είμαστε ζωντανοί ναοί του Θεού. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην φθείρουμε το σώμα μας με τα ναρκωτικά, με το κάπνισμα και με πολλά άλλα, το αλκοόλ και με οτιδήποτε κάνουμε εναντίον του σώματός μας. Αυτό είναι αμαρτία. Το σώμα είναι ιερό και πρέπει να το κρατάμε καθαρό όσο μπορούμε περισσότερο και αν το λερώσουμε να πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και να αναπαυόμεθα εκεί και... Εάν χαθούν οι ναοί, τι θα γίνει? Δεν θα χαθεί η Ορθοδοξία μας. Και να σας πω γιατί, αγαπητοί φίλοι. Διότι αν υποθέσουμε ότι γκρεμίσαν όλες τις εκκλησίες, ήρθε ο Αντίχριστος, όπως λένε πραγματικά, και γκρέμισε τις εκκλησίες, που σταματάει και κλείνει τους λαούς, όπως έκανε ο Στάλιν στη Ρωσία. Έκλεισε τους ναούς, όπως κάνανε οι Αλβανοί παλιότερα, με τον Χότζα. Μα ένας ιερέας όμως, αν απλώσει το αντιμήνσιο μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα βράχο, πάνω σε ένα τραπέζι, αυτομάτως εκεί γίνεται Αγία Τράπεζα. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός άρχισε από τις κατακόμβες. Δεν γινόταν ανέμακτος λατρεία, δεν γινόταν τη λειτουργία στις κατακόμβες. Ασφαλώς και γινόταν. Δεν γινόταν Αγία Μετάλλευση μέσα στις κατακόμβες. Ασφαλώς και γινόταν. Είχανε ναούς μέσα στις κατακόμβες? Όχι, εκεί κάπου είχαν ένα βράχο, τον βάζανε πάνω και κάναν την Αγία Τράπεζα. Και όπως άρχισε ο χριστιανισμός με τις κατακόμβες, λέει μια προφητεία, έτσι θα τελειώσει πάλι. Δεν θα επιτρέπεται να μπαίνουμε στους ναούς κάποτε. Αυτό τώρα που είναι ελεύθερο, ας το εκμεταλλευτούμε, γιατί κάποτε θα λείψει. Δεν ξέρουμε σε ποια χρόνια, μετά 10, 20, 30, 100, 200, 300 χρόνια. Πάντως υπάρχει μια προφητεία που λέει ότι θα εκλείψει. Μάλιστα είναι στον Άγιο Ανδρέα, κατά Χριστό Σαλό, εάν θυμάμαι καλά την προφητεία αυτή. Και ο Εζεκίλ λέει ότι του δείχνει μία πύλη προς Ανατολάς ενός μεγάλου τεράστιου ναού της Εκκλησίας και του λέει αυτή η πύλη θα μείνει κλεισμένη. Δεν θα ανοιχτεί αυτή η πύλη, λέει ο Εζεκίλ. Δεν θα περάσει από εκεί άνθρωπος από αυτή την πύλη. Γιατί όμως δεν θα περάσει άνθρωπος? Διότι πέρασε από εκεί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κοιτάξτε μια φοβερή προφητεία του Εζεκίλ. Αφού πέρασε ο Χριστός μέσα από αυτή την πύλη, μέσα από αυτή την Παρθένο, δεν θα γεννηθεί άλλος άνθρωπος από εκεί. Και ο Κύριος πέρασε χωρίς να αγγιχθεί η Παρθενία. Πέρασε χωρίς να ανοιχθεί αυτή η πύλη. Προσέξτε το αυτό. Και η πύλη θα παραμείνει κλεισμένη για πάντα. Και όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό, αγαπητοί φίλοι, πότε μπορεί να χτιστεί μια πόρτα και να μην ανοιχτεί για να περάσει κάποιος? Κι όμως, παραδόξως πως, για αυτή την πύλη
που συμβολικά σημαίνει την Παναγία και το περιγράφει ο Εζεκίλ στην προφητεία του, ο Θεός λέγει θα είναι κλειστή, θα παραμείνει κλειστή, δεν θα περάσει άνθρωπος από εκεί, διότι πέρασε ο Κύριος της δόξης, ο Θεός του Ισραήλ, και αυτός πέρασε χωρίς να ανοιχθεί η πύλη. Πέρασε θαυματουργικός, ας κοιτάξουμε την Παρθενία τώρα, και η πύλη θα παραμένει κλειστή. Α, η Παρθενία της Θεοτόκου, δηλώνει αυτή η προφητεία, είναι ένας θαυμάσιος συμβολικός τρόπος για να δείξει όχι απλώς την Παρθενία της Παναγίας μας, αλλά την Άη Παρθενία. Ξέρετε πως το μεταφράζουν αυτό οι Προτεστάντες? Θα σας πω, αγαπητοί φίλοι, οι Προτεστάντες, επειδή δεν έχουν την Ορθόδοξη, έτσι, την Ορθόδοξη σωστή ερμηνεία των προφητιών, λένε ότι θα περάσει ο Χριστός αυτή την πύλη, λέει, στην Ιερουσαλήμ που είναι κλεισμένη, γιατί υπάρχει μια κλεισμένη πύλη στην Ιερουσαλήμ, θα περάσει από εκεί ο Χριστός, θα την εσπάσει δηλαδή, θα μπει και θα βγει από εκεί για να κάνει την κρίση. Αλλά καμία προφητεία άλλη δεν μας αναφέρει αυτό το πράγμα που λένε, την ερμηνεία που λένε οι Προτεστάντες. Εμείς όμως ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται η πύλη και κλεισμένη. Ξέρουμε ότι διασταυρώνεται ο Εζεκίλ με πολλούς άλλους προφήτες για το θέμα της Παναγίας και πώς παρουσιάζεται η Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη σαν μάνα, στάμνα που έχει μέσα το μάνα, και σαν κλίμακα του Ιακώβ, αλλά και σαν αϊπάρθενος. Και αυτή η προφητεία που σας είπα, που λέει «Ιδού η Παρθένος θα γεννήσει ιόν», αυτό ακριβώς λέει, ότι γεννάει και μένει Παρθένος. Διότι γιατί να πει η Παρθένος θα γεννήσει, θα έλεγε μια γυναίκα θα γεννήσει. Δεν γεννάει η Παρθένος, η γυναίκα γεννάει. Άρα λοιπόν, σημαίνει την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, ιδού η Παρθένος. Και ο Εζεκίλ πάλι με την κεκλεισμένη πύλη μας μιλάει για την, όχι μόνο για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, αλλά και για το ότι δεν πέρασε άλλος από αυτή την πύλη παρά μόνο ο Κύριος της Δόξης, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Ποιος είναι ο Θεός του Ισραήλ, μα μας το λέει η προφητεία του Ισαΐα. Μας το λέει η προφητεία του Ισαΐα, ότι πέρασε από αυτή την πύλη, λέει ο Εζεκίλ, και ότι αυτή η πύλη θα μείνει κλειστή. Είναι σαφές ότι εφόσον γέννησε η Παρθένος, δεν πρόκειται να γεννήσει δεύτερο και να μείνει, αλλά θα μείνει αϊπάρθενος, διότι δεν θα εξέλθει ούτε θα εισέλθει ουδής από αυτό το σημείο, από την αϊπαρθενία δηλαδή. Βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, πώς μέσα από το Λόγο του Θεού στηρίζονται τα δόγματα της Ορθοδοξίας, που για πολλούς άλλους είναι, λέει, αστήρικτα αυτά που λέμε. Απλώς την άγνοιά τους δείχνουν όταν λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας δογμάτισαν δίχως να ξέρουν την Αγία, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Άνευ σώματος ανδρός, μας μιλάει η πρώτη προφητεία μετά του στον Παράδεισο. Η δεύτερη μεγάλη προφητεία, ιδού η Παρθένος 6 και 4 αιών, ότι και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος. Αυτό σημαίνει η Παρθένος εγέννησε, θα γεννήσει όπως είπε και εγέννησε. Ας πάρουμε ένα ανάλογο, μηχανικό ανάλογο ή από τη φυσική αν θέλετε. Πώς περνάει το φως μέσα από τα τζάμια και δεν τα σπάει? Ακριβώς έτσι, αυτή την έννοια είχε, ότι ο Θεός, ο Κύριος, μπορούσε να περάσει από μια γυναίκα Παρθένο και να μην καταστρέψει την Παρθενία της. Οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές είναι τελείως νυχτωμένοι και πολύ μακριά από το να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύουν αμαρτάνοντας ότι η Παναγία επιθύμησε σαρκικές επαφές
τη στιγμή που γνωρίζει ότι γεννάει το σωτήρα του κόσμου, όπως της λέει ο άγγελος, και παιδίον γεννήθη ο Μέγας, ο Θεός της Μεγάλης Βουλής, είναι δυνατόν η Παναγία να γεννήσει μετά κι άλλο παιδί? Αλλά γι' αυτό τιμωρηθήκανε, βλέπετε, οι αιρετικοί, και φτάνουν μέχρι να κάνουν γυναίκες ιερείς και να έρχονται σε επαφή παπαδίνες με ιερείς μέσα στο ιερό. Πράγματα παράξενα, έξω από της εκκλησίας, την παράδοση. Λοιπόν, παντοδύναμος είναι μόνο ο Κύριος. Και ας συνέλθουν και οι αιρετικοί και ας φροντίσουν να επανέλθουν και να γίνουν και αυτοί ορθόδοξοι για να σωθούν. Γιατί συμπληρώνεται τώρα ο χρόνος των εθνών και φτάνουν εγγύς στο τέλος, όπως μας λένε και οι προφήτες, όπως μας λένε και οι αγιορείτες πατέρες. Πλησιάζει ο χρόνος. Πλησιάζει ο χρόνος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, ψυχολογικά, μέσα μας, κοινωνημένοι, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί σημασία έχει αν ο Αντίχριστος έρθει μετά από 100 χρόνια, αλλά ο κάθε άνθρωπος όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, τι γίνεται? Γίνεται για αυτόν Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό λέω ο χρόνος εγγύς, ο Απόστολος Παύλος, που για πολλούς είναι γρυφώδης, και τους λέω ο Κύριος κοντά, διότι μόλις πεθάνει ο πιστός χριστιανός, εμφανίζεται αμέσως ο Κύριος, ο οποίος είναι κοντά. Εγγύς ο Κύριος λοιπόν. Όταν δίνετε, λέει, το βδέλεγμα της ερημώσεως να μπαίνει σε Άγιο Τόπο, τότε να σηκώσετε τα μάτια πάνω, διότι έρχεται η απολύτρωσή σας. Αυτά είναι μεγάλες προφητείες. Θα μιλήσουμε και σε άλλες εκπομπές, γιατί ο χρόνος αυτής της εκπομπής σήμερα παρήλθε. Ας θυμηθούμε μόνο ότι η Παναγία μας έχει γεραίες, ακράδαντες βάσεις στηρίξεως στην Παλαιά Διαθήκη. Έχει μιλήσει το Άγιο Πνεύμα για την Παναγία μας. Την έχει πει όρος αλατόμητο. Την έχει πει πύλη και κλεισμένη ο μεγάλος προφήτης Εζεκίηλ. Και ο ίδιος ο Θεός λέει στους δύο αποστάτες του Παραδείσου, για να τους παρηγορήσει, ότι μη φοβάστε, θα τιμωρηθεί αυτός που σας έδιωξε τον Παράδεισο, διότι θα έρθει το σπέρμα της γυναικός που θα του σπάσει το κεφάλι. Τηρήσει αυτού την κεφαλή. Με αυτά τα ωραία της Ορθοδοξίας μας θα σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί φίλοι, ευελπιστώντας ότι καταλαβαίνουμε έτσι με τον τρόπο που τα λέμε, δεν τα λέμε πάρα πολύ γρυφώδη τα πράγματα, και εμείς κατά κάποιο τρόπο με τη φτωχή διάνοιά μας τα έχουμε εννοήσει, και αυτά μεταφέρονται και σε κάποιους άλλους αδερφούς για οικοδομή της ψυχής μας και αιώνια σωτηρία. Μέχρι την επόμενη εκπομπή λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Χαίρετε, χαίρετε εν Κύριο.